ω αθάνατο βασιλέα και αναστάσα και τον ευρώ Χριστό, ο αληθινό Θεό ημών. Τε πρεσβείε τη Παναχρόνα του Δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρία. Αιωνία ημών. Έγινε κανονική εκτέλεση. Δηλαδή, οι ήρωές μας δεν εκτελέστηκαν στα 6 μέτρα από εκτελεστικό απόσπασμα, όπως συνέβη με τόσους άλλους από τους 39.500, παρακαλώ, που εκτελέστηκαν από Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους στη διάρκεια της κατοχής 1941-1944. Εδώ δεν έγινε ισότιμη πάλι σε Μαρμαρένιο Αλώνη. Στο χώρο αυτό διεξήχθη άνεση πάλι. 16 άοπλοι πολίτες απέναντι σε άριστα εκπαιδευμένους, οπλισμένους αιμοβόρους άντρες των ΕΣΕΣ. Οι 16 ήρωες όχι μόνο αντιστάθηκαν, αλλά όπως λέει ο ποιητής Εμπειρίκος, έκαναν ίστρο τη ζωή στον φόβο του θανάτου. 2 τελικά διέφυγαν. Σε έναν χαρίστηκε η ζωή. Συνεπώς, οι 16 μας μεταφέρουν διαχρονικά το μήνυμα της αντίστασης. Αντίσταση σήμερα απέναντι στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια και τους πουλημένους δημοσιογράφους που προσπαθούν να ευνουχίσουν τη σκέψη των Ελλήνων για να μειωθούν οι αντιστάσεις. Ήτανε τίποτε η οργή των ΕΣΕΣ μπροστά στην σημερινή φασιστική τηλεόραση, όχι μόνο σε ελλαδικό αλλά και σε ευρωπαϊκό πεδίο. Αντίσταση απέναντι σε κάθε ξεπούλημα της πατρίδος μας. Και σεβόμενοι εμείς, κοιτάζοντας την επιτήδια στήλη, σεβόμενοι τη μνήμη των τιμημένων νεκρών, των οποίων τα ονόματα αναγράφονται, λέμε, τιμημένοι νεκροί, θα ζείτε όχι μόνο μέσα από τα γραπτά μας κείμενα, θα ζείτε για πάντα στις καρδιές μας, στις καρδιές όλων των κατοίκων της περιφέρειας Αμιντέου. Ζήτω ο αετός! Φλέκας! Απόν, εφωνεύθη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Δημήτριος Ζαχόπουλος! Απόν, εφωνεύθη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Ευαγγέλου Κωνσταντίνος. Απόν, εφωνεύθη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Παναγιώτης Νικολάου. Απόν, εφωνεύθη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Κωνσταντίνος Πέτρου. Απόν, εφωνεύθη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Αναστάσιος Ρόμπης. Απόν, εφωνεύθη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Δημήτριος Ρόμπης. Απόν, εφωνεύθη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Μιχαήλ Ρόμπης. Απόν, εφωνεύθη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Δημήτριος Στεργίου. Απόν, εφωνεύθη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Δημήτριος Νικολαίδης. Απόν, εφωνεύθη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Χρήστος Κοβάτσης Γιάτζιος. Απόν, εφωνεύθη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Θεόδωρος Τσίρλης. Απόν, εφωνεύθη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Νικόλαος Τσίρλης. Απόν, εφωνεύθη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Ζωστικής.